Χριστόμου, Αράχο Βασαντίκυρας, ο κύριος Γιάννης Σταθάς. Συγχαρητήρια, Δημαρχέ. Και Στηρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαρωτική νίκη από την πρώτη Κυριακή με 57,84%, έτσι. Εντάξει, ήταν ένα αποτέλεσμα αρκετά καλό. Μια ηθική δικαίωση νιώθουμε για όλο τον αγώνα τον οποίο έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, ότι ο κόσμος τελικά δείχνει ότι δικαιώνει ανθρώπους που αγωνίζονται. Αυτό και να λέμε και τα καλά της κοινωνίας, να μην την βάζουμε συνέχεια απέναντι. Σωστά. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι με την κοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους συνδημότες μας τίμησαν και αυτούς που δεν μας τίμησαν, γιατί εμείς θα είμαστε μια δημοτική αρχή για όλους. Δεν ξεχωρίσουμε κανέναν, όποιος και ήταν απέναντι, δεν ήταν. Εμένα μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να προοδεύσει ο τόπος μας και αυτό θα κοιτάξουμε να κάνουμε. Αυτή η καθαρή, αυτή η σαρωτική, όχι καθαρή, καθαρή είναι μια νίκη λίγο πάνω από το 50%. Όταν φτάνεις κοντά στο 60% είναι σαρωτική η νίκη. Τι μηνύματα περνάει προς την δική σας την ομάδα και αν σας βάζει πρόσθετα βάρη στην πλάτη, κύριε Σταθά? Εμείς από τη στιγμή που κατεβήκαμε για να διεκδικήσουμε το Δήμο έχουμε βάλει πρόσθετα βάρη, γιατί θέλουμε να υλοποιήσουμε πράγματα και να κάνουμε πράγματα που να αισθανθούν καταρχήν σε δύο επίπεδα. Ένα είναι το θέμα της καθημερινότητας, να λύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Και το δεύτερο, το βασικό τραπόλο, είναι να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ότι να δημιουργηθούν έργα υποδομής για τα επόμενα χρόνια εδώ πέρα στην περιοχή, ώστε να μείνουν νέοι άνθρωποι εδώ πέρα που είναι για δουλειά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε ο πιο πλούσιος Δήμος στην Ελλάδα. Μπορεί να μας πει ένας μικρός Δήμος, αλλά είμαστε το 2% του ΑΕΠ, έτσι. Σωστά. Με το μεγαλύτερο χειροδρομικό κέντρο στην Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα στην Ελλάδα, καθηδικοποιημένη το αλουμίνιο, το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο στην Ελλάδα, που γίνεται. Έχουμε την αντίκερα με τις ψαροταβέρνες και με ένα θέρετρο καλοκαιρινό και την οίκονση χειμώνα, όπως είπα και στην αρχή, η Αράχοβα. Άρα μιλάμε εδώ πέρα για ένα κράτο, σαν κράτη είμαστε εδώ πέρα εμείς. Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω λίγο, γιατί τη βασική διεκδίκηση με την οποία έχετε συνδέσει το όνομά σας. Και θέλω να τελειώσω εκεί, έχει να κάνει και με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Μπράβο. Με το δίστομο λοιπόν, όπου εκεί μπορούμε να παράγουμε ακόμα, γι' αυτό ήθελα να πω κράτο σε κράτη, παράγουμε και εξωτερική πολιτική μέσω της διεκδίκησης. Σωστά. Λοιπόν, αυτά όλα κάνουν ένα Δήμο πανίσχυρο και οικονομικά και πολιτικά σε όλα τα επίπεδα. Που αυτό μας δίνει την δύναμη να μπορούμε να έχουμε φωνή ανά πάσα στιγμή και σε κεντρικό επίπεδο να πιέζουμε καταστάσεις. Που αυτό ήταν αποτέλεσμα να φέρουμε, πιστεύω ότι θα φέρουμε πράγματα τα οποία θα είναι καλά για τον τόπο μας. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, διότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ρωτάνε, να το πω έτσι, τι θα κάνει τώρα ο Γιάννης Σταθάς, ο οποίος ήταν βουλευτής, διεκδίκησε ξανά και τώρα ξανά έχει μια πολύ σημαντική θέση αυτή του δημάρχου της περιοχής του. Και να πάμε έτσι όπως το αναφέρατε και εσείς, κύριε Σταθά. Να ξεκινήσουμε λίγο μετά των γερμανικών αποζημιώσεων. Το σχέδιο ποιο είναι? Το σχέδιο είναι να καταφέρουμε να υλοποιηθεί η απόφαση που υπάρχει για το δίστομο. Ναι. Ένα είναι αυτό, το οποίο είναι σε δύο επίπεδα. Είναι ένα επίπεδο, σε κεντρικό επίπεδο στην χώρα μας, ο μπράβη υπογραφή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και το δεύτερο είναι να κάνει με την διεκδίκηση που είναι στην Ιταλία. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί εδώ πέρα αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε το τι θα γίνει, πρέπει να κάνουμε πώς θα διεκδικήσουμε μια στρατηγική, η οποία θα ακολουθήσουμε λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Όπου με αυτή τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε θα δούμε πώς τι θα καταφέρουμε για αυτό το θέμα, για το θέμα του ιστόμου. Την απόφαση αυτή ποιος μπορεί να την υλοποιήσει, κύριε Σταθά? Η απόφαση αυτή σε επίπεδο χώρας, ελληνικού κράτους, πρέπει να βάλει η ελληνική κυβέρνηση υπογραφή και ειδικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που αν δεν βάλει υπογραφή δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Στη Γερμανία, αυτή η απόφαση μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω της αυτοδιοίκησης? Η απόφαση αυτή είναι, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γίνει από τον πρώην ομάρχη, τον αείμνηστο Γιάννη Σταμούλη. Τώρα αυτή τη στιγμή την υπόθεση την έχει ο εκάστοτε περιφερειάρχης. Οφείλω να ομολογήσω και ο απερχόμενος περιφερειάρχης της Βουλής για την υπόθεση αυτή, ο κ. Μπακογιάννης. Πρέπει να τα λέμε και τα καλά και τα κακά. Ναι. Πιστεύω ότι ο καινούργιος περιφερειάρχης, ο Φάνης Ισπανός, θα βοηθήσει και αυτός στην υπόθεση αυτή, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την υπόθεση, η περιφέρεια. Στη συνεργασία λοιπόν με το Δήμο και με τα θύματα τα οποία έχουν προσφύγει. Δηλαδή ουσιαστικά ο εκτελεστής της απόφασης πρέπει να είναι στο τέλος η περιφέρεια. Είναι...
Αυτός ο οποίος εκτελέσει την απόφαση είναι η περιφέρεια. Μάλιστα. Με βάση λοιπόν το δικόγραφο που υπάρχει. Ναι. Ωραία. Για να έχουμε μια εικόνα ακριβώς τι γίνεται. Έχουμε μια πρώτη εικόνα να, τα δώσουμε, να δώσουμε γενικά το περίγραμμα της δικής σας δράσης στο Δήμο, κύριε Σταθά. Πάμε τώρα στην ίσως δημοφιλέστερη περιοχή για θερινό τουρισμό σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Αράχοβα. Το νούμερο ένα χιονοδρομικό ίσως στην Ελλάδα από πλευράς επισκεψιμότητας και κυρίως αυτό οφείλεται και στην πολύ μικρή απόσταση που έχει από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα. Τα σχέδια. Αυτά λοιπόν είναι όλα όπως θα περιγράψετε. Τα σχέδια είναι λοιπόν εμείς να αναβαθμίσουμε την ποιότητα εδώ πέρα στην περιοχή και παροχών, δηλαδή ώστε να, αυτοί οι οποίοι έχουν να αισθάνονται πολύ πιο άνετα, που είναι να κάνει με την καθαριότητα, που είναι να κάνει με την προστασιμότητα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λύσουμε στην Αράχοβα, ώστε να θα δημιουργήσουμε και επιπλέον υποδομές, ώστε να δούμε εκεί πέρα πραγματικά το τι πρέπει να γίνει για να μπορούν να προσελκύσουν και να έρχονται πιο ευχάριστοι περισσότεροι άνθρωποι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι όλοι οι ελίτ. Οι ελληνικοί ελίτ έχουν τα σπίτια τους εδώ πέρα. Έρχεται και ο απλός ο κόσμος. Πρέπει λοιπόν για όλους να φροντίσουμε να έχουμε τέτοια ποιότητα εδώ πέρα, να διατηρήσουμε αυτή την ποιότητα, ώστε αυτό θα είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα απέναντι στα υπόλοιπα χειμωνοδρομικά κέντρα, μόνο στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Μάλιστα. Στα των βιομηχανικών. Και φτηνά και καλά. Στα των βιομηχανικών νέων, όπως εσείς αναφερθήκατε στις πολύ σημαντικές βιομηχανίες. Είμαι και εργαζόμενος στο αλουμίνιο της Ελλάδος και δουλεύω βάρδια, όπως ακόμα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Το ξέρω πολύ καλά, μα άλλωστε μου ζητήσατε να επισπεύσουμε και την επικοινωνία για να πάτε για δουλειά. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια βαριά βιομηχανία όπου προσπαθούμε να διατηρήσουμε. Ναι. Να μην έχουμε προβλήματα. Πιστεύω ότι τα καταφέρουμε. Λοιπόν, δηλαδή πράγματι είναι ένα μεταβατικό στάδιο όπως και η Λάρκο. Ναι. Πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά μαζί, μια και είμαστε σε την περιοχή εδώ πέρα και γνωρίζουμε. Συμφωνώ μαζί σας και καλά κάνετε και το αναφέρετε, κύριε Σταθά. Γιατί και κάποιοι να θέλουν να τα αποσυνδέσουν το ένα με το άλλο δεν γίνεται. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και κυρίως με το θέμα του ρεύματος για τα επόμενα χρόνια και με το θέμα των μεταλλίων τόσο για το νικέλιο όσο και για το βοξίδι. Τα κοιτάσματα τελειώνουν. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς θα λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα. Και να κλείσουμε και με την Αντίκυρα, αλλά και συνολικά τον τουρισμό στο Δήμο σας, ο οποίος βλέπουμε ότι μπορεί να καλύψει όλες τις φάσεις του χρόνου. Έχετε τουρισμό όλο το χρόνο, αν θέλετε. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν και την Αντίκυρα και έχουμε και ένα κόσμο το οποίο είναι η Αγία Σοφία της Ρουμελής, ένα βυζαντινό μνημείο, όσους Λουκάς, ναι. Ο οποίος συνδέεται με τους αδερφούς που είναι δίπλα. Και όσοι Λουκάς έχουμε σκέφτονται περίπου στα 400.000 κόσμους του χρόνου, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, λόγω ότι συνδέουν την αφημερώνουν εκδρομή που κάνουν τους αδερφούς, την κάνουν και στην Όση Λουκά. Τώρα λοιπόν να ζήσω καταλάβετε λοιπόν με όλα αυτά που λέω, ότι εδώ πέρα πραγματικά είμαστε ένα λοιπόν τρομερά, με φοβερή ανάπτυξη μπορούμε να έχουμε. Έχουμε δηλαδή ανάπτυξη και πρέπει να διατηρήσουμε και όλα αυτά μας δημιουργούν πολλά πλεονεκτήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη δηλαδή του τόπου μας. Κλείνοντας, Δήμαρχε, θα ήθελα ένα σχόλιο συνολικά για αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Μια εκλογική αναμέτρηση που έδωσε 9,5 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά στις ευρωεκλογές τη Νέα Δημοκρατία και σαρωτική νίκη επίσης της Νέας Δημοκρατίας και στην περιφέρεια. Ένα σχόλιο συνολικό πολιτικό. Πολιτικό σχόλιο αυτό που θα πω ότι εντάξει, μια και δεν έχουμε πια πολιτικά, έχω αποσυρθεί τα τελευταία 2 χρόνια και θα ασχοληθεί μόνο με τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα επόμενα χρόνια η πολιτική δεν πρέπει να αλλάξει. Η διαφορά θα είναι όποιος και να είναι στην κυβέρνηση πάνω από τη στιγμή που είναι τόσο μεγάλα τα πλεονάσματα που πρέπει να έχουν τα περιθώρια να εφαρμόζονται σε κάποια πολιτική, κοινωνική ή αναπτυξιακή είναι ελάχιστα. Από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι. Τώρα το ακόμα θα γίνεται αν θα πάει το ΦΠΑ από 13-14-15 ή αν θα πάει. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή πολλά τα περιθώρια τα οποία λοιπόν οικονομικό μπορεί να κάνουν αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις. Και ξαναλέω πάλι να κάνει από τα μεγάλα πλεονάσματα και από τη στιγμή που το χρέος δεν έγινε κούρεμα, ώστε να μπορούμε αυτό το κούρεμα με γίνει να τα ρίξουμε τα χρήματα αυτά μέσα στην ελληνική οικονομία. Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα και για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια όπως βλέπω, με την εμπειρία που έχω, με αυτά που γνωρίζω που έχουν υπογραφεί και βλέποντας τους δείκτες ανάπτυξης και βλέποντας τις επενδύσεις που μπορούν να έρθουν εδώ πέρα.
Τα σχέδιά σας, τα προσωπικά, κύριε Σταθά, με αφορμή την προκήρυξη και των βουλευτικών εκλογών, σταματούν σε αυτή τη φάση στο Δήμο ή σκέφτεστε και κάτι άλλο? Εμένα ξεκάθαρα έχω αποσυρθεί από την κεντρική πολιτική. Θα ασχοληθώ τα επόμενα χρόνια μόνο με τοπική αυτοδιοίκηση. Το κύκλο μου όσο αφορά την κεντρική πολιτική την έκανα. Με τίμησε ο βιωτικός λαός δύο φορές βλάζοντας με πρώτο σε ψήφους βουλευτή. Πιστεύω με ξαναδικαίωσε με την εκλογή μου εδώ πέρα, γιατί κανένα άγιος δεν έχει αγιά στον τόπο του που λένε. Ναι. Αλλά για μένα μια ηθική ικανοποίηση ότι και στον δρόμο ο κόσμος με τίμησε με το παραπάνω. Και εγώ πρέπει αυτή την ψήφο και αυτή την εμπιστοσύνη να κοιτάξω τώρα στα νέα από το νέο μετερίζει που έδωσε τη μάχη, να σταθώ επάξια και εγώ και η ομάδα την έχω, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για το δόμο μας. Κύριε Σταθά, σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας. Θα τα λέμε πολύ συχνά από εδώ και πέρα και από τη νέα θέση αυτή την οποία σας έδωσε ο λαός της περιοχής σας. Και εμείς σας θέλουμε στο πλευρό μας για να μπορέσουμε να κοινωνούμε τα προβλήματα, να κοινωνούμε αυτά τα οποία θα κάνουμε, τις λύσεις που θα δίνουμε. Και πιστεύω στο τέλος της τετραετίας να είναι τα πράγματα καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα στον τόπο μας.